Βεβαίως και θα παραμείνουμε στο θέμα, το οποίο φαίνεται θα αποτελεί μια αιώνια απειλή, ας μου επιτραπεί ο όρος, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Κύπρο. Απόψε παρεμβαίνει στις τομές ο πυρηνικός φυσικός Θεόδωρος Χριστούδιας. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Τώρα, ευσταθεί ότι ένα τέτοιο ατύχημα ομιγένετο στο Akkuyu, εάν και εφόσον τελικά λειτουργήσει, ουσιαστικά θα απαιτούσε την εκένωση της Κύπρου. Σωστά το μεταφέρω? Κοιτάξτε, η Κύπρος, σύμφωνα με τις μελέτες του Ινστιτούτου Κύπρου, σε συνεργασία με επιστήμονες από το εξωτερικό, είναι στη ζώνη άμεσης επικινδυνότητας. Δηλαδή, λόγω της εγκύτητας, αλλά και επειδή οι επικρατούντες άνεμοι στην περιοχή είναι βόρειοι και δυτικοί, η Κύπρος θα επηρεαστεί άμεσα από οποιοδήποτε ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό. Το μέγεθος του ατυχήματος δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, ούτε καν πότε θα συμβεί, ούτε και αν θα συμβεί. Αλλά οι δικές μας μελέτες δείχνουν ότι, για παράδειγμα, η Λευκωσία διατρέχει αντίστοιχο κίνδυνο με την πόλη Μυρσίνη της Τουρκίας, που είναι η πλησιέστερη πόλη της Τουρκίας στο σταθμό. Ένα μεγάλο ατύχημα σίγουρα θα είχε τεράστιες συνέπειες για την Κύπρο. Ας ανατρέξουμε πιο πρόσφατα στο ατύχημα στη Φουκουσίμα, όπου εκκαινώθηκε αρχικά μια ζώνη 120 χιλιόμετρων γύρω από το σταθμό, και μέχρι και σήμερα 40 χιλιόμετρα γύρω από το σταθμό είναι ακατοίκητα και έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια για τον καθαρισμό του υπεδάφους και την προστασία του κοινού από τις επιπτώσεις ενός του ατυχήματος. Οπότε είμαστε σε αυτό που ονομάζεται πρώτη ζώνη εκένωσης, έτσι? Βεβαίως. Σε περίπτωση ατυχήματος θα είμαστε στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Το μέγεθος ατυχήματος... Μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις σε ένα τέτοιο ατύχημα? Εξαρτάται από το είδος του ατυχήματος. Αν έχουμε διαρροή ραδιενέργειας, ναι, στον αέρα, στην ατμόσφαιρα ή στα ύδατα κοντά στο σταθμό. Πάντως τα ρήγματα και το γεγονός ότι και μη υπάρξει ρηγμάτων, πιθανόν να βρεθεί ακριβώς στον ίδιο κίνδυνο. Γιατί πρόκειται για μια σεισμογενή περιοχή εκεί, έτσι. Οπότε και να μην δημιουργεί το ίδιο το κτίσιμο ρήγματα, μπορεί να δημιουργηθούν από το σεισμό. Μάλιστα, η περιοχή εδώ της Ανατολικής Μεσογείου έχει υψηλή σεισμογένεια. Αλλά, όπως είπατε, υπάρχουν και εύλογες ανησυχίες για την κατασκευαστική ποιότητα των έργων. Όχι μόνο από περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά από και την ίδια την Τουρκική Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας, που επιθεώρησε τα έργα μετά την εμφάνιση των ρογμών. Ήδη οι Τούρκοι, μου λέτε λοιπόν, ότι εκφράζουν ανησυχία. Άρα, μπορούμε να πούμε κάποιες από τις επιπτώσεις ενός τέτοιου ατυχήματος? Βεβαίως. Ας ανατρέξουμε και πάλι σε παρόμοια περιστατικά. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την έκθεση του πληθυσμού, βεβαίως για την εισπνοή ραδιενεργών αερολυμάτων. Αυτά τα αερολύματα μπορούν να κατακαθίσουν και να παρασυρθούν στο υπέδαφος, να μπουν στη διατροφική αλυσίδα, και χρειάζεται τεράστια προσοχή, ούτως ώστε να καθαριστεί το έδαφος, αλλά και να προσέξουμε την τροφή, δηλαδή οτιδήποτε καλλιεργείται, ούτως ώστε να μην έχουμε δυσμενείς συνέπειες. Έχει η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή την ώρα που μιλούμε κάποιο έρισμα νομικό, ίσως με βάση κάποια διεθνή συνθήκη, ώστε να απαιτήσει να ανασταλεί η λειτουργία του συγκεκριμένου πυρηνικού σταθμού, ανεξαρτήτως μεγέθους? Δηλαδή, υπάρχει ένα τέτοιο νομικό έρισμα? Βέβαια, ίσως ένα πρωτόκολλο, υπάρχει μια συμφωνία η οποία δεσμεύει τις χώρες? Να σας πω, βεβαίως αυτό είναι θέμα που πρέπει να μελετήσουν οι νομικοί και οι διεθνολόγοι. Εξ όσων γνωρίζω, η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη του ΕΣΠΟ, παρόλη την παρότρινση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το σκοπό. Η συνθήκη αυτή επιβάλλει σε οποιαδήποτε χώρα υπογράψει να ενημερώσει, αλλά και να διαβουλευθεί με γειτονικές κράτη σε περίπτωση δημιουργίας τέτοιων υποδομών που δύναται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει αυτή τη συνθήκη. Παρόλο που η Κύπρος είναι μέρος, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για η να... Η Κύπρος την έχει υπογράψει αυτήν? Βεβαίως, και την έχει επικυρώσει. Την έχει υπογράψει και την έχει επικυρώσει. Μου λέτε μια καταπληκτική ιδέα, αν θέλετε, για ένα ακόμη θέμα, να δούμε ποιοι την έχουν υπογράψει, τι βγαίνει από αυτή τη συνθήκη και τι αίρισμα έχει στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα, υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης στα συρτάρια των αρμοδίων με αυτή την εξέλιξη, ή
θεωρούμε ότι είναι πάντως απομακρυσμένο γεγονός και κινείται λίγο στην σφαίρα της οικοτολογίας ή της κινδυνολογίας. Υπάρχει σχέδιο δράσης. Το αρμόδιο τμήμα για την προστασία του κοινού κυβερνητικό είναι το τμήμα επιθεωρής εργασίας. Υπάρχει σχέδιο δράσης σε περίπτωση εμφάνισης ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα, στην προκειμένη περίπτωση από ατύχημα, αλλά υπάρχουν και βεβαίως τα πρωτόκολλα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για τη διαχείριση τέτοιων κρίσεων. Το μεγάλο πρόβλημα σε μια τέτοια περίπτωση, ειδικά αν πρόκειται για μεγάλο ατύχημα, είναι ότι έχουν τεράστιο οικονομικό κόστος και ίσως να είναι δυσβάσταχτα για την μικρή Κύπρο. Αλλά επίσης, καθώς και οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι σε καλό επίπεδο, ίσως η Τουρκία αρνηθεί να αναλάβει ευθύνες ή και να συνδράμει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Κυρίως και να δώσει πληροφόρηση πρώτα. Έτσι. Θα πρέπει να ξέρεις και το μέγεθος για να μπορείς να αντιδράσεις και ανάλογα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Είναι βέβαιο ότι θα τη συνεχίσουμε, γιατί έχει πολλά επεισόδια. Δυστυχώς, λέω ακόμη. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Τώρα.